Και το βασικό είναι να τρώσει αρκετά. Δηλαδή, άμα ξεκινήσει και, και δει τι σου αρέσει, θε να δοκιμάσει από αυτό που φτιάξαμε. Εγώ πιστεύω θα σου αρέσει αυτό. Όντω πιστεύω ότι θα σου αρέσει αυτό. Δηλαδή, βλέπει ότι όλα τα ζωάκια θέλουν να ζήσουν, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, εσύ να σου έρχεται ποτέ να φας ομό κρέας, ξέρω εγώ να πεις α, σήμερα πεινάω, θα φάω κρέας ομό. Φρούτο σου έρχεται να φας ομό. Λαχανικά. Σαλάτα, λάξει, σαλάτα, λάχανικά. Σαλάτα έτρωγες παλιά. Ναι, σαλάτα, ας πούμε, ντομάτα, αγγούρι και τέτοια. Δεν τα τρως αυτά στη σαλάτα. Ντομάτα, όχι. Εντάξει, πες, άντε, ντομάτα δεν σ' αρέσει. Και πάλι όμως, δηλαδή τα φρούτα μπορεί να τα φας ομό. Μπορεί να τα βάλεις μέσα στο blender να τα λέσεις, να τα κάνεις χυμό. Ναι, αλλά γιατί, γιατί δεν πρέπει να τρώει. Τι εννοείς, γιατί δεν είναι ηθικό, γιατί δεν χρειάζεται, γιατί δεν είναι υγιεινό για αυτόν, είναι... δεν είναι ένας ο λόγος, είναι πολύ. Ναι, πες μερικούς. Ναι, κοίταξε, ας πούμε... Καταρχήν γιατί δε... για το ηθικό πρώτα. Για το ηθικό κομμάτι. Κοίταξε, αν σκεφτείς ότι όλα τα ζωάκια θέλουν να ζήσουν, ας πούμε θα έτρωγε σκύλο, να σου το πω έτσι. Γάτα. Ποιο άλλο ζώο σου αρέσει γενικά. Αυτά, σκύλες και γάτα. Αυτά γιατί δεν τα τρως, ας πούμε. Γιατί, να σου πω γιατί σε ρωτάω, να σου πω γιατί σε ρωτάω. Στην Κίνα, ας πούμε, το ξέρεις ότι τρώνε σκυλιά και γάτες. Πώς σου φαίνεται αυτό? Δεν στο λέω για να σε μαλώσω τώρα, εγώ στο λέω πώς να σου το πω, όπως θα ήθελα να μου τα πει κάποιος άμα δεν ήξερα. Δηλαδή μην το, δεν, το, δεν στο λέω προσωπικά, τώρα σε ρωτώ, άμα τσακωθούμε τώρα πάει. Δεν έχει νόημα. Δεν ξέρω, τι πιστεύεις για αυτό, ας πούμε, στην Κίνα που τρώνε σκυλιά, πώς σου φαίνεται? Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο. Έτσι είναι αυτό λίγο. Τα άλλα ζωάκια τι διαφορά έχουν πιστεύεις από το σκύλο ή τη γάτα? Τότε. Ότι είναι και αυτά έξυπνα. Ναι, είναι και αυτά. Είναι... Και αυτά καταλαβαίνουν και ναι. Αυτά σε, σε... Δηλαδή είναι απίστευτο. Έχουν το ρόλο τους ρε παιδί μου. Έχουν, πώς να σου το πω. Κάνουν το ρόλο τους. Το φτιάχτηκαν για να κάνουν αυτό που μπορούν να κάνουν. Δηλαδή δεν μπορεί να περιμένουν τώρα το κοτόπουλο να σου λύσει μαθηματικά. Πες μας αυτό λίγο που είπες που σφυρούσες στο ζώο και κάνεις. Α, ναι. Είχα πάει στην Go διακοπές. Και στην Go, όπως και εδώ, αυτό που παρέτησα, είχαν αγελάδες δεμένες ελεύθερες. Δηλαδή είχαν ένα, τις είχαν δεμένες για να βοσκήσουν, ρε παιδί μου. Και δεν ήταν όμως κλεισμένες κάπου, ήταν σε ένα χωράφι. Εγώ είχα πάει με το ποδήλατο. Καλή ώρα αυτό το ποδήλατο. Και ήταν στον δρόμο της επιστροφής από την πόλη, ας το πούμε, στο σημείο που έμενα, είχε πολλές τέτοιες. Και σταματάω μια μέρα και ξεκίνησα και σφύριζα σε αγελάδες. Το έχεις δει ποτέ κανένα βίντεο που τραγουδάνε σε αγελάδες, παίζουν μουσική σε αγελάδες? Και χορεύουν. Είναι πολύ φιλόμουσες αυτές, για να καταλάβεις. Δηλαδή τους αρέσει η μουσική πάρα πολύ. Και καθόμουν εγώ σφύριζα σε αγελάδες, μιλάμε τώρα για 5 λεπτά, και να με κοιτάνε έτσι. Δεν είχαν κοιτάξει αλλού. Και λέω ρε φίλε τι, στο είπα και μουσικό και τρίχα. Και λέω τι γίνεται ρε φίλε. Δηλαδή, σου λέω ήμουν τόσο ειδισμένος που έλεγα δεν μπορώ να ζήσω χωρίς κρέας. Και τώρα με βλέπεις εδώ, πατατούλα, σόγια και. Ναι, αλλά έχει, έχει δοκιμάσει μακαρόνια με, που νόμιζε ότι ήταν κιμάς, ενώ ήταν σόγια και τον άρεσε. Οπα, είχε φάει. Οπα, δεν, ναι, το, ναι, δεν το ήξερε. Τα θετικά, είχε δοκιμάσει μια φορά που είχα φτιάξει βίκαν γύρω με μανιτάρια. Και, και αυτός και ο μπαμπάς δεν είχαν καταλάβει τίποτα. Δεν το ήξερα. και σούπα πάλι από αυτήν που δείξαμε και στο βίντεο πριν. Ναι, 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 ναι. Και αυτή εμένα να μου την έβαζε θα με ξεγέλαγε. Φτιάξαμε την αυγολέμονο τη σούπα, αλλά με σόγια, όχι με κοτόπουλο που είναι. Και λέω, αυτή είναι σαν τη σούπα την άλλη. Δηλαδή, άμα κάτσει και τα επεξεργαστεί σωστά και τα φτιάξει σωστά, δεν έχει νόημα. Δηλαδή, του αρέσουν μπέρκερς και τέτοια, μπορεί εύκολα με σόγια να φτιάξει αυτά τα πράγματα. Σίγουρα και. Δεν θέλω να σε τρομοκρατήσω, αλλά άμα τρως χοληστερίνη, το που έχει το κρέας, όλα τα ζωικά ας πούμε, ουσιαστικά προδιαθέτει τον εαυτό σου για να αρρωστήσει πιο γρήγορα. Και εγώ σου λέω τώρα ένα παράγοντα κακό που έχει το κρέας, αν το θες από το κομμάτι της υγείας. Πιστεύεις ότι ο καρκίνος έχει να κάνει με το κρέας? Με τι, άμα τρως κάτι το οποίο σου, για να καταλάβεις, η ζωική πρωτεΐνη αυξάνει την IGF-1, είναι μια ορμόνη η IGF-1, η οποία ουσιαστικά προάγει την αύξηση των κυττάρων. Δηλαδή τα κύτταρά σου αυξάνονται χωρίς να υπάρχει απαραίτητα λόγος. Είσαι σε ανάπτυξη, ρε παιδί μου, αλλά αυτό το κάνει περισσότερο. Και αυτό είναι ουσιαστικά είναι τα κύτταρά σου μεν, αλλά είναι και τα καρκινικά κύτταρα. Καταλαβες. Και σιγά σιγά βλέπεις ανθρώπους δηλαδή μεγαλώνουν και πεθαίνουν από ζάχαρο, διαβήτη δηλαδή που λέμε, από εμφράγματα, από καρδιά. Δηλαδή, εγώ κάποιο συγγενή μακρινό θα πούνε από καρδιά, ξέρω, θα πούνε από εμφράγματα, θα πούνε
δεν είναι κρίμα. Δηλαδή δεν είναι κρίμα να. Πώς να σου το πω. Ενώ μπορείς να προφυλακτείς να το κάνεις χειρότερο. Είναι πολλοί νομίζουν ότι δεν θα συμβεί σε εμάς. Ότι δεν θα συμβεί σε αυτούς. Γι' αυτό. Μείνε μέχρι να φτάσει εκεί να πει όπα. Τώρα εδώ τι γίνεται. Γιατί να φτάσει δηλαδή, να το παίζει ρίσκο. Εγώ είχα ένα φίλο, α πούμε, 25 χρόνια πριν 3 χρόνια. Είναι δυνατόν να πεθάνει κάποιο 25 χρόνια από καρδιά. Δεν είναι. Αλήθεια λες. Συμμαθητή ήταν, δεν ήταν από του καθημερινού ανθρώπου που τα έβλεπα, α πούμε. Και τι έγινε, 25 χρονών. Άρα. Άρα δεν τρώμε κρατάκι, δεν τρώμε ζωάκια, δεν τρώμε γάλα. Υπάρχουν όλα αυτά τα συμφιτικά. Δηλαδή, και αν μην τρέπει ο συναδελφή να σε βοηθήσει, πιστεύω ότι δεν θα καταλάβει τη διαφορά. Έτσι νιώθω. Δεν ξέρω. Τώρα βέβαια τι θε να κάνει εσύ. Δηλαδή, ότι σου είπα εγώ, ότι δεν σου είπα εγώ είναι σαν να μην το είπαμε, δεν το σκεφτεί. Οι φίλοι σου τι λένε, ξέρουν περίπου τι παίζει. Έχεις δει δεν έχεις δει κάποια βίντεο που, από αυτά που με έστειλες, τι με έστειλες? Ήτανε κάποιοι βίκανς. Που με έστειλες στο ίντερνετ. Τέλος πάντων τώρα, εντάξει. Αυτά. Go vegan! Δεν λες τίποτα. Go vegan!